ένα κοντέινερ στην κέφαλο, στο μαστιγάρι, να τους χωρίσετε. Όχι όπως είναι έτσι. Χώρισε και πήγαινε τους εξέλιξε να ζώνει την κόμμα. Όχι σε μια περιοχή της κόμμα. Πάλι τα πιούμε, θα γίνουν ένα. Πάλι τα πιούμε. Η πολιτική του κύπρου είναι γνωστή. Νικιάζει ένα σε ένα δοφάνι και πήγαινε να πενήσει ακόμα και να πάρει. Είστε μια ομάδα συνδημοτών, πολιτών, ιδιαίτερα σοβαρή και μεγάλη. Αν φύγετε από εδώ με μια κουβέντα, έχετε δίκιο. Με μια κουβέντα, ναι, έχετε δίκιο. Και δεν ακούσετε το ιδιαίτερο πρόβλημα. Θα ακούσουμε αυτά που ακούσαμε στην αρχή. Θα τα στρίξουμε. Δεν πρέπει να φύγουμε έτσι. Αυτό είναι η παραγγελία. Το πρόβλημα μας δεν είναι να τα πάρουμε. Τελειώνω. Ποια είναι η απόφασή σας? Όχι, εσένα δεν σε ακούμε τίποτα. Εσύ θέλεις να τους πετάξουμε να τους πνίξουμε. Ναι, εγώ είμαι υπερπέρα αυτό, γιατί όχι. Δεν το κατάλαβα. Εμένα το είναι άνθρωποι για αυτή. Εμείς όμως θα είναι πρέπει να όχι, δεν μου αρέσει αυτή η εικόνα που παρουσιάζουν και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είτε στην Αλεξάνδρα Πάσιο, είτε προηγούμενος, δεν μου αρέσει, δεν μου αρέσει και ποτέ δεν θα το έχω. Εκεί πέρα το χαρακτήρα θα καταστρέψει τρία αξιολογία εκεί πέρα. Το χειμώνα δεν ανοίγει τίποτα με τεχνολογία. Και το έργο δεν ανοίγει. Ας το διαβάζω σαν έργο. Και εγώ μπορώ να σου πω πολύ περισσότερο. Ωραία, γιατί έχω παρασταθεί. Εδώ είναι το θέμα. Συμφωνούμε σε όλα αυτά που λένε. Η σωστή λύση είναι αυτή να το λένε. Ένα πάνω στο πράγμα, ένα στη... Εντάξει, δεν μας κάνει. Και με ρέμα και σε νερό κοντά να το πνίξω. Ναι. Εγώ ήθελα να σας παρακαλέσω σε αυτό, να σας πω ότι οι άνθρωποι έχουν ζωή, οφείλει ο ίδιος να το κοιτάξει και ήθελαν να φύγετε με αυτή την κατανόηση. Δεν πάνε εκεί που νομίζετε ότι θα πάνε τώρα, συμφωνούμε σε αυτό, ηρεμήστε και εάν όμοι γέννητο αποφασιστεί να πάνε, θα σας ξανακαλέσω εδώ. Μα δεν μας καλέσατε. Αυτή τη στιγμή είναι ενοικιασμένο από το Δήμο του κτίριου. Είναι ενοικιασμένο. Έγινε μειοδοτικός διαγωνισμός. Έγινε μειοδοτικός διαγωνισμός. Γιατί μας δεν διαφέρει μετά. Εμένα το σπίτι μου είναι πολιτό. Δώστε μου εμένα και πάρτε το σπίτι μου. Όχι αυτό. Δώστε σε μένα τα λεπτά το μηνιάτικο και πάρτε το σπίτι μου. Τι κάνω. Πάρτε το σπίτι μου. Να το ενοικιάσω. Γιατί δεν έκανε μειοδοτικό διαγωνισμό. Βάλε. Σοβαρέ. Σοβαρέ. Έχουμε παιδιά. Έχουμε εγώ 15 χρονών. Μπορώ να την αφήσω μόνη την κάτω. Με τίποτα. Θα γίνει το ίδιο όπως ήταν η πάρα. Και δεν θα την αφήσω. Δεν γίνεται το ίδιο. Ο Διαμαντής ήρθε. Που βάλει και άτομα ο Διαμαντής και είναι μέσα από το σπίτι. Πρέπει να είναι πάλι το σπίτι μου από πάλι μέσα. Ποιο θα να το μάθεις, γεννήσει μικρός. Από το 78 εδώ, αυτός ο μαλάκας που βλέπεις, δεν έχει πει ποτέ ψέματα. Αυτό το ξέρεις, δεν έχει πει ποτέ ψέματα. Αλλά οφείλω να σου πω ότι πρέπει να βλέπεις εσύ που είσαι νέος, τον όποιο άνθρωπο, το μαυράκι, το τσιγάνο, το παλαιστινό, σαν άνθρωπο. Ναι, πάλι το πιστεύω και το βλέπω. Όχι, δεν είμαστε ψέματα. Όχι, ψέματα.
Και τόση ώρα μας δεν παραμείνει στο φωνάξιο, αλλά γιατί έχει γίνει το παιδί. Γιατί οι τρεις οικογένειες δεν μπορούν να φύγουν. Όχι, όχι. Γιατί είναι αυτοί που μπορούν να φύγουν. Να πούνε και να πούνε. Που σκύριγα. Που σκύριγα. Πούρτι, κανένα δεν ρωτήσανε. Ρωτήσανε μέσα από το πρόβλημα. Να περάσει δημοτικό συμβούλιο. Εγώ έτρεχα. Να περάσει δημοτικό συμβούλιο για αυτήν την περίπτωση. Όχι, τίποτα. Την απόφαση εσύ την πήρε μόνο σου. Γιατί δεν έπαιρνε στο σπίτι μου τον νοικιάζωγο. Έλα σε παρακαλώ. Έλα σε παρακαλώ να σου δώσω το σπίτι μου. Να φύγω εγώ που είναι πιο μεγάλο από το Αιγαίο. Έλα πάρει το σπίτι. Γιατί έτσι τελείωσα να το πάρει η τραπεζό. Δεν έχω να το πιέσω. Ήμουνα δύο χρόνια άνεργο. Συμφωνώ. Αυτό είναι άσχημο. Άμα συμφωνείς, δήμαρχε, σταμάτα τις εργασίες. Όταν κάνει μέσα. Το είπε. Τι. Το είπε. Το είπε. Αντώνη. Αντώνη. Δεν είναι αυτό ρε παιδί μου το στόμα σου. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή θα τον σταματήσει τον Τουρμούτσι. Είπε. Γιατί δουλεύει. Χτύπησα, μπήκα μέσα και του λέω ποιος σε πληρώνει. Ο ιδιοκτήτης ή ο δήμαρχος. Λέω ο δήμαρχος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Καταλαβαίνει. Τώρα τι να σου πω. Είπε. Θα πρέπει να σας καλέσω πριν πάρω από την απόφαση να το ξεχάσω. Δεν έχουν εκεί. Συγγνώμη, αυτό θα περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι, το μισθωτήριο συμβόλαιο έχω εγώ σαν πολίτης. Μπορώ να το ζητήσω πόσο έχει μισθωθεί το κτίριο. Μπορώ έτσι να φέρω δικηγόρο και να ζητήσω πόσο. Εγώ δεν ρωτάω να μου πείτε τώρα πόσο είναι. Είναι νόμιμο το κτίριο. Είναι νόμιμο. Πότε έγινε νόμιμο. Πότε ήταν νόμιμο.
Ορίστε. Και δεν ήταν νόμιμο. Αυτό το ξέρετε. Είναι μονότητα ότι είναι νόμιμο. Δεν ήταν νόμιμο. Μισό λεπτάκι. Είναι γνώση σας ότι είναι νόμιμο. Ανέγει τώρα. Δεν είναι. Είναι γνώση σας αν είναι νόμιμο. Αυτή την ερώτηση κάνω. Θέλω πάνω και το δήματο. Είναι νόμιμο ή δεν είναι. Ορίστε. Εσείς είναι γνώση σας ότι είναι νόμιμο. Έχει ρεύμα. Εσείς είστε. Δεν μου απαντάτε. Δεν έχει ρεύμα. Γιατί δεν μου απαντάτε. Εσείς ξέρετε αν είναι νόμιμα, δεν το ξέρετε και κάνετε μισθωτήριο συμβόλαιο σαν δήμαρχος σε κτίριο που δεν γνωρίζετε αν είναι νόμιμο. Μα δεν είναι νόμιμο, δεν το συνομιλεί πάρα. Έχω μία κλίση, με έχουν γράψει να σας την φέρω. Δεν ξέρετε αν είναι νόμιμο και κάνετε μισθωτήριο συμβόλαιο. Συγγνώμη, κλίση τώρα. Κλείσει τώρα, είσαι νόμιμος. Είσαι νόμιμος. Όχι, δεν είμαι νόμιμος. Πώς θα την πες να την κλείσω. Γιατί να την κλείσει, είτε τι θα μου την κλείσει. Θα την πληρώσω, όχι, πάω να την πάρω. Θα την πληρώσω την κλείσει. Γιατί δύο χρόνια εμένα δεν με σκέφτηκε κανένας που δεν είχα δουλειά. Εχθές έπιασα και μάλιστα δουλεύω σε εσάς. Αν δεν το ξέρω. Στο Δήμο δουλεύω. Δεν το ξέρω. Μάθετε το τώρα λοιπόν. Και αν θέλετε αύριο απολύστε με, δεν με ενδιαφέρει. Γιατί σε λέω, ελάτε πάρτε το σπίτι μου που είναι νόμιμο και νοικιάστε το στους λήπτους. Γιατί εγώ δεν έχω να ζήσω, θα μου το κατάσχει η τράπεζα. Προκειμένου να πληρώνετε τη δονήτη στον άλλο, κάντε μειονοτικό διαγωνισμό και πάρτε το δικό μου σπίτι. Νόμιμο, νομιμότατο. Πώς αποφασίσατε να πάτε εκεί. Τι είναι ως πρόταση, δική σας πρόταση. Μπορεί να περάσει από πουθενά. Μεγάλωσε η περιοχή. Ο πρωτοπόρος ήμουν εκεί. Λοιπόν, ένα άλλο παράδοσο. Θέλω να κάνω μια φορά και μια ματιά από την περιοχή. Όχι, αυτό το ρωτήσαμε τώρα. Τον είδες καμιά φορά που είχε κάνει. Καλύτερη περιοχή της Κόσμου. Πριν τις εκλογές, θα τη λέμε στις κόμμες που γνωστήσουμε όλοι. Τώρα τι πάντα και τις πια κανένα τη λέμε. Τον είχε τα πάψα τα θέσα. Τον άλλο δήμαρχος. Του τα πάψα και άσχημα. Του λέω μετάνεψα, μαύρη ώρα και στιγμή θα ψήφισα. Τον είπα. Θα ψήφισα και ρίτσι. Κακός άνθρωπος θα κάνω δήμαρχος. Έτσι, ξέρεις πως τα χρόνια σπίτι είμαστε και ξέρεις πως τους αγαπάς και τους στηρίζω. Και αυτό είναι στηρίζει η κόρα. Αλλά μετά είναι σας πιλώ καλά. Με αυτή την ενέργεια μετά είναι. Όχι μόνο με αυτή, μια μέρα ξεσμένη μητέρα. Την πόλη του σπιτιού είναι λίγο τέτοια.